Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, μέλη και φίλοι του Αριστοτέλη, εκ μέρους της διοίκησης και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας και σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό και δημιουργικό για όλους μας νέο έτος. Πάντοτε μια τέτοια μέρα ανατρέχουμε στο προηγούμενο έτος με διάθεση να θυμηθούμε και πάλι τις δραστηριότητές μας και να θέσουμε ξανά τον πλήθη των προσδοκιών μας ψηλότερα. Το 2017 ήταν πράγματι για μας ένα δημιουργικό έτος. Προσδοκούμε δε και το 2018 να είναι ένα εξίσου δημιουργικό και ευεργετικό για τον τόπο μας έτος. Στις 22 πρώτου του 2017 άρχισε η διοργάνωση των 12 μαθημάτων πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της περίοδου 1821-1936 με τον ιστορικό Λευτέρη Παπακώστα στις αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου των Μακεδόνων βεβαίως και κράτησαν μέχρι και τις 7 Πέμπτου του 2017. Στις 27 Ιανουαρίου του 2017 κόψαμε τη Βασιλόπιτα στη φιλόξενη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου των Μακεδόνων. Η τελετή ξεκίνησε με τις ευλογίες του πατέρα Λάμπρου και τον απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε από τον πρόεδρο μας κύριο Γεωργίου Λιβάνου. Ακολούθησε χορός ζούμπα από τα μικρά παιδιά του τμήματος, η χοροδία της παραδοσιακής μας μουσικής με τον δάσκαλό μας κύριο Μακέλη Σαραντίδη τραγούδισε πρωτοχρονιάτικα κάλατα και παραδοσιακά τραγούδια και το γλέντι φούντωσε με τον δάσκαλο του παραδοσιακού χορού Ανδρέα Ατζάπο που με το κέφι του ανέβασε τους πάντες στην πίστη. Φέτος ξεκινήσαμε με ένα άλλο είδος, με κάποιο άλλο είδος τελείως διαφορετικό. Ήταν πράγματι πολύ χρήσιμη η σημερινή παρουσίαση του κοσμήματος, του παραδοσιακού. Είναι και αυτό μέρος της λαογραφίας μας. Και μάλιστα εγώ αντελήφθηκα ότι ήταν και πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε για να αξιολογούμε στο μέλλον αυτά τα οποία πάμε να δωρήσουμε, έχουμε στο σπίτια μας. Ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Βεβαίως κράτησε λίγο περισσότερο, ίσως αυτό να κούρασε κάποιους. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2017 μας καλευθήκαμε και γλεντήσαμε με ζωντανή μουσική στον αποκριάτικο χορό μας στην ταβέρνα του Άρη στην Παρυπόβη. Στις 6 Τρίτου του 2017, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, τιμήσαμε τη γυναίκα με μια πρωτότυπη και μοναδική διάλεξη του ιστορικού Λευτέρη Παπακώστα και θέμα αναζητώντας τη γυναίκα μέσα από τις τραγωδίες του Σοφοκλή, κατά την οποία ο ομιλητής μας πληροφόρησε μέσα από το χυμαρώδη λόγο του για το ρόλο της γυναίκας στη ζωή μας, όπως την αντιλαμβάνονταν πριν από 2.500 χρόνια ο Σοφοκλής και την κατέγραψε ο μεγάλος αυτός τραγουδός στις 7 τραγωδίες που σώθηκαν από τις 123 που έγραψε. Τη χρονική περίοδο από 26 Μαΐου μέχρι 4 Ιουνίου συμμετείχαμε σε περίπτερο στην 3η Ανθρωπομική Έκθεση Αγαλών στην πλατεία Αριστοτέλους στον Τραγμακεδόνο, όπου εκθέσαμε έργα των τμήματων αγιογραφίας, οπτικής γραφικής και φωτογραφικό υλικό δραστηριοτήτων. Στις 29 Μαΐου, σε μια επαιτειακή εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου Τραγμακεδόνων, συμμετείχαμε με τη χοροδία μας και τραγουδήσαμε παραδοσιακά τραγούδια που έπλασε η ελληνική λαϊκή μούσα κρατώντας άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας. Ομιλήτρια τότε ήταν η φιλόλογος και συγγραφέας Αλίκη Σιαβελή με θέμα «Μέχρι την άνοση». Το Σάββατο 10 Ιουνίου, η Ένωση Μικρασιατών Μελισσίων Δήμου Πεντέλης διοργάνωσε το 6ο Φεστιβάλ Βυζαντινών Παραδοσιακών Χοροδιών στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου των Μελισσίων. Σε αυτό το φεστιβάλ έλαβαν μέρος 4 χοροδίες, μεταξύ αυτών και η χοροδία του Αριστοτέλη, σε σύμπραξη με τη χοροδία του Συλλόγου Μισθοδοκητών Λέσβου, τις οποίες διευθύνει ο ίδιος ο εκλεκτός χοράρχης μας βιολιστής Βαγγέλης Σαραντίδης, που σήμερα δεν βρίσκεται κοντά μας γιατί βρίσκεται σε περιοδία πριν από τα Χριστούγεννα στην Αμερική και συνεχίζει. Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους του Οκτωβρίου, ανακοινώσαμε τη δημιουργία ιστοσελίδας εκτός του Facebook, την οποία μπορούν να επισκέπτονται οι πάντες και όχι μόνο οι φίλοι. Πρόκειται για την aristotelisblogspot.gr και από τη θέση αυτή οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τον δημιουργό της, τον φίλο μας Νίκο Ιριώτη. Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου του 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακουμπεδόνων πραγματοποιήθηκε η έκθεση δραστηριοτήτων του Αριστοτέλη από τα τμήματα γεωγραφίας, κοπτικής, γραφτικής, κοσμήματος, επίδειξης μόδας και χορού ζούμπα. Στις 5 Δεκάτου του 2017
Για άλλη μια φορά πραγματοποιήσαμε τα ρακοκαζανέματα και τον τέταρτο διαγωνισμό παραδοσιακής φασολάδας και βέβαια στην εκδήλωση αυτή την παράσταση έκλεψε ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος Ηλίας Μαμαλάκης που προείσταται της κριτικής επιτροπής για τα βραβεία της καλύτερης φασολάδας. Οι νικητές ήταν η Αρετή Λιβανού, η Γεωργία Μινά και ο Λευτέρης Παπακώστας. Το κέφι άναψε με τη μουσική και το τραγούδι της ρεμπέτικης κομπανίας που μας συντρόφευε και ο χορός κράτησε καλά μέχρι αργά το βράδυ εδώ στο πνευματικό. Το Σάββατο 18-11 η χοροδία μας παραδοσιακής μουσικής σε σύμπραξη με τη χοροδία των μεσοδοφητών της Λέσβου τραγούδισε μελωδίες από τη Χίο και τη Λέσβο στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Στεφάνου, συμμετέχοντας στην πρώτη συνάντηση χοροδιών παραδοσιακού τραγουδιού που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου. Την Παρασκευή 24-11 του 2017 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου Μέρες Αντίστασης, που είναι μεταφορά των αποκομματεμάτων του Πνευμαρχηγού Απόστολου Παπακώστα από το γιο του τον ιστορικό και συγγραφέα Λευτέρη Παπακώστα. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ. Ήρθε ο κύριος Δήμαρχος. Το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήσαμε διήμερη εκδρομή στην όμορφη πόλη των Τρικάλων. Επισκεφθήκαμε εκτός των άλλων το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Τρικαλινών Δημιουργών, στο οποίο στεγάζεται το νεοσυσταθέν μουσείο του Τσιτσάνη και το Οθωμανικό Χαμάν. Επίσης επισκεφθήκαμε τον Πύλο των Ξωτικών και αισθανθήκαμε παιδιά. Επισκεφθήκαμε την πανέμορφη Καλαμπάκα και συγκεκριμένα το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο της Ελληνικής Παιδείας. Ήταν ίσως η ωραιότερη εμπειρία αυτής της εκδρομής, διότι στους χώρους του μουσείου είδαμε την εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Η επίσκεψή μας τελείωσε με επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου. Το μουσείο αυτό αξίζει να το δούνε όλοι. Μην χάσετε την ευκαιρία όταν θα πάτε στην περιοχή να επισκεφτείτε αυτό το μουσείο. Είναι κάτι το μοναδικό. Βιβλία αρχαιότατα, με την ελληνική παιδεία, γραμματικές, τι θέλετε, ό,τι σκεφτείτε, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, το βρίσκετε εκεί. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Θρακμακεδόνων, εδώ πραγματοποιήσαμε εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου, με ομιλητή τον πατέρα Αναστάσιο Μπαστούνη και θέμα πριν και μετά, από την γέννηση του Χριστού. Στην ίδια εκδήλωση, η Βυζαντινή χοροδία Καλικέλαδος Σάρπιγκα, με χωράρχη τον πρωτοψάρχη, θεολόγο και καθηγητή Βυζαντινής μουσικής κύριο Λεωνίδα Δούκα, έψαλε επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και καταβασίες, όπως Μιθλέμ ετοιμάζουν, μεγάλη μου ψυχή μου, τι σοι προσενέκομεν Χριστέ, δεύτε είδομεν πιστή, Χριστός γεννάτε δοξάσα, που μας μετέφεραν στη Μιθλέμ κοντά στο Δύο Πρέφος, ενώ η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Αριστοτέλη, με χωράρχη τον Σαραντίδη, έψαλε κάλαντα από διάφορες περιοχές της πατρίδος μας. Παράλληλα, η κυρία Γαβριέλα Νιώτη Αρώνη διάβασε αποσπάσματα από το δείγμα του Φώτη Κόντογλου «Παραμονή Χριστουγέννου». Πέραν από αυτές όμως τις δραστηριότητες, ο Αριστοτέλης, που έχουν ένα άλλο περιεχόμενο, ασχολείται και με τα ευαίσθητα κοινωνικά θέματα της περιοχής μας. Δραστηριότητες φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς. Οφείλω και αυτά να τα επισημάνω και να τα σημειώσω. Στο παρελθόν είχαμε οργανώσει επανειλημμένα κέντρα αγάπης για παιδιά Δημοτικού Σχολείου του Ολυμπιακού Χωριού. Το 17 θα έλεγα ότι υιοθετήσαμε το 28ο Δημοτικό Σχολείο Αθανών που βρίσκεται στο στρατόπεδο Καβωτά, το οποίο διευθύνει η πολύ καλή συμπολίτησά μας Ελένη Καφόρη. Το πρωί της Παρασκευής 7 Απριλίου του 2017, τελευταία σχολική μέρα πριν από το Πάσχα, αντιπροσωπεία μελών της λαογραφικής μας εταιρείας, Αριστοτέλης, επισκέφθηκα το σχολείο όπου με τη συμμετοχή των δασκάλων και της διευθύντριας κυρίας Ελένης Καμπόλη μοίρασαν λαμπάδες σε όλους τους μαθητές του σχολείου, 120 των αριθμών, μαζί με πασχαλινές λιχουδιές. Επίσης, παραδόθηκαν σε 17 γονείς παιδιών επιταγές αξίας 30 ευρώ για αγορά τροφίμων από το σούπερ μάρκετ της Κλαβενίκης. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2017, στην αίθουσα αυτή εδώ, του Πνευματικού Κέντρου, προσφέραμε στους μαθητές και πάλι του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, στρατόπεδο Καβωτά, και θέαμα και άρτον, όπως τα λέγαμε, παρακολούθησαν θεατρική παράσταση από τους συμπατριώτες μας ηθοποιούς Χάρη Γεωργιάδη και Μάγια Ντελέζου. Χορηγός
και σε αυτή την περίπτωση ο Κώστας Καμπιγεράς. Επίσης, την ίδια μέρα προσφέρθηκαν σε όλα τα παιδιά χριστουγεννιάτικα δώρα προσφορά της εταιρείας Τσιμπίτα και παραδόθηκαν 10 δώρο επιταγές των 30 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Κλαβενίτη σε 10 οικογένειες. Αξίζει να αναφέρουν αυτές τις εταιρείες για να δούμε ποιοι φροντίζουν και για μας τους ίδιους και όχι μόνο για το κέρδος τους. Τέλος, οφείλω να αναφέρω ότι για τους πληγέντες από τη φοβερή πλημμύρα της Μάνδρας και της Νέας Περάμου δεν μείναμε αδιάφοροι. Με τη βοήθεια μελών και φίλων συγκεντρώσαμε τρόφιμα και ρουχισμό